προέκυψαν για τη σύλληψη των τεσσάρων για την υπόθεση στο σκαλί με τα οικόπεδα. Λοιπόν, να σας πω ότι τα αδικήματα τα οποία διερευνώνται είναι η συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, συνωμοσία για καταδολίευση, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, κατάκτηση εξουσίας, ψευδή πιστοποιητικά από δημόσιο λειτουργό, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις κτλ. Είναι αρκετά τα αδικήματα. Τώρα, κύριε Κυριάκο, αντιλαμβάνεστε, είμαστε στα αρχικά στάδια της διερεύνησης. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά θα στοιχειοθετηθούν και πώς θα καταλήξει η υπόθεση. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν, έχουμε διακοπή στη δίκη. Ο κύριος Αριστοδήμου είναι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ένας εκ των τεσσάρων ένιωσε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, οπότε η διαδικασία έχει διακοπεί και να αποκείται στο δικαστήριο αν θα πάρει απόφαση για τους τρεις ή κατά πόσον η διαδικασία θα συνεχιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Άρα ούτε εσείς έχετε ακόμη οποιαδήποτε ενημέρωση από την Πάφο, αν τελικά θα γίνει άλλη διαδικασία στο νοσοκομείο και άλλη στο δικαστικό μέγαρο. Εξ όσο γνωρίζω δεν έχει ακόμα αποφασίσει το δικαστήριο. Άρα δηλαδή περιμένουμε την ενημέρωση των γιατρών. Τι περιμένετε? Τι περιμένουν οι δικαστές? Το τέταρτο πρόσωπο νοσηλεύεται στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Οπότε αν είναι στην κρίση του δικαστηρίου να αποφασίσει κατά πόσο θα συνεχίσει τη διαδικασία. Α, είναι στην εντατική ο κύριος Αριστοδήμου. Δεν είναι απλά στο νοσοκομείο, είναι στην εντατική. Στην εντατική, μάλιστα. Στην εντατική. Άρα είναι αυτό πολύ... μας έχουν πληροφορήσει. Είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα από ό,τι αρχικά έλεγαν οι πληροφορίες ότι πήγε λόγω πίεση στο νοσοκομείο. Δεν έχουμε λεπτομέρειες. Αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι ότι έχει μεταφερθεί στην εντατική. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την υπόθεση. Αναμένουμε να